Αν μου επιτρέπετε να κάνω την παρουσίαση της κυρίας Αθανασίου, γιατί υπάρχουν και διαδικτυακά οι συνάδελφοι που πρέπει να σας ξεγνωρίζουν. Για το θέμα που θα αναπτυχθούν σήμερα, η κυρία Αθανασίου είναι από τα λίγα άτομα που ασχολούνται αποκλειστικά με το μαστό στην Ελλάδα και που κατέχουν εξέχουσα θέση στη Διεθνή Κοινότητα του Μαστού. Είναι διευθύντρια στο Τμήμα Απεικόνησης Μαστού στο Νοσοκομείο Μητέρας στην Αθήνα, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου του Μαστού του Νοσοκομείου, είναι μέλος του Executive Board of USOBI και επίσης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του USOBI. Γι' αυτό νομίζουμε ότι από τα πιο κατάλληλα χείλια θα ακούσουμε αυτά που πρέπει. Ευχαριστούμε, κυρία Αθανασίου. Σας ευχαριστώ, κύριε Ψωνίδη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πασόπουλο και τον κύριο Χατζηδάκη για την ευγενική πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και πραγματικά το ξαναλέω, είναι κρίμα που δεν μπορώ να είμαι κοντά σας. Σήμερα λοιπόν είπα να διαχειριστούμε μαζί δύο θέματα που θέλω να παρουσιάσω. Το πρώτο αφορά ένα πρακτικό καθημερινό κομμάτι της δουλειάς μας, το υπερηχογράφημα και πώς το κάνουμε. Tips and tricks για να κάνουμε καλά ένα υπερηχογράφημα μαστού. Και το δεύτερο είναι λίγο πιο εξειδικευμένο για τους μοριακούς υπότυπους του καρκίνου του μαστού και πώς τους βλέπουμε απεικονιστικά. Θα δούμε ότι υπάρχουν χαρακτηριστικές εικόνες ανάλογα το μοριακό υπότυπο. Ξεκινώντας λοιπόν από το υπερηχογράφημα, τα slides μου δυστυχώς είναι στα αγγλικά, καλώς ή κακώς έχω συνηθίσει, κακώς μάλλον, να κάνω παρουσιάσεις στα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του επόμενου 20 λεπτού θα δούμε τις ενδείξεις του υπερηχογραφήματος, τη βασική τεχνική, κάποιες τεχνικές λίγο πιο εξειδικευμένες που μπορούν πολύ να μας βοηθήσουν στην καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε σύντομα για το Bayer's Lexicon που όλοι οφείλουμε να ακολουθούμε στην καθημερινή μας πρακτική και θα δούμε 2-3 μυστικά για το πώς μπορούμε να πάρουμε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της τεχνικής που είναι ευρέως διαδεδομένο. Αυτό το οποίο οι περισσότεροι δεν ξέρουμε είναι ότι το πρώτο υπερηχογράφημα μαστού βασικά βασίστηκε σε τεχνικές ραντάρ από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς μπορούμε τελικά να πάρουμε μια στρατιωτική τεχνική και να τη φέρουμε στην ανθρωπότητα μέσω ιατρικής. Και το πρώτο μηχάνημα ήταν όλο αυτό το τεράστιο πράγμα που βλέπετε. Η αρχική ένδειξη ήταν σε μία μαστογραφική εικόνα να κάνουμε υπερηχογράφημα για να δούμε αν είναι συμπαγές ή κυστικό. Οι σημερινές ενδείξεις, με τις οποίες δεν θα σας κουράσω, είναι μία ολόκληρη λίστα. Ξεκινώντας από ψηλαφυτές μάζες σε νέες γυναίκες κάτω των 40 και σε εγγύους, σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με θέματα μαστού, όταν έχουμε πολύ πυκνό μαστό, όταν θέλουμε να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο λεμφαδένων, όταν κάνουμε local staging με μαγνητική μαστογραφία και θέλουμε να ψάξουμε μικρές εικόνες, είναι μια τεράστια λίστα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την απεικόνιση μαστού το υπερηχογράφημα, εξού και η αναγκαιότητα να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε optimize. Πρώτο βασικό, με τι ηχοβολέα δουλεύουμε. Η συχνότητα πρέπει να είναι ψηλή. Τουλάχιστον 12 είναι το μίνιμουμ που οφείλουμε να έχουμε. Μέχρι 18-20 είναι ακόμα καλύτερα. Σωστή τοποθέτηση του ασθενούς. Θα δούμε πώς πρέπει να είναι. Και μεγάλη ποσότητα τζεκ. Οι ασθενείς δεν τους αρέσει, τις εκνευρίζει, αλλά πραγματικά η διαφορά στην εικόνα είναι συγκλονιστική. Η εντελώς ύπτια θέση είναι λάθος για τον υπέρηχο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σταματήσουμε να το κάνουμε. Χρειάζεται η γυναίκα να είναι the cubitus περίπου 3/4, όπως λέμε, να υπάρχει ένα wedge, ένα μαξιλαράκι, ό,τι θέλετε, κάτω από την πλάτη της για να μπορέσει να κρατήσει αυτή την ισορροπία. Και η σωστή θέση ανάλογα το σωματότυπο της γυναίκας είναι η θηλή πραγματικά να βλέπει προς τα πάνω, να βλέπει στη 12η ώρα. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας επιτρέπει να αναπαραστούμε την φυσιολογική ανατομία του μαστού, να βλέπουμε τα λόβια, τα segments του μαστού. Οφείλουμε να σκανάρουμε στη radial και στην αντιradial θέση, να έχουμε τα δύο πλάνα ορθογώνια, γιατί έτσι μπορούμε να δούμε καλύτερα και την εμφάνιση, αν θέλετε, το πώς αναπτύσσεται μία βλάβη μέσα στο μαστό. Και θα πρέπει τεχνικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη συχνότητα, το field of view, όπως λέμε, και το focal zone να είναι άψογα φτιαγμένα. Τι εννοούμε field of view? Αυτό που βλέπουμε στον υπέρηχο. Από εδώ και κάτω είναι ο πνεύμονας, είναι άχρηστη πληροφορία. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο. Θα πρέπει η εικόνα που βλέπουμε να είναι όλη μαστός. Και όχι πνεύμονας από πίσω. Όπως λέω, χάνουμε πληροφορία. Είναι κρίμα.
Τα περισσότερα μηχανήματα πλέον έχουν αυτόματα συστήματα που ρυθμίζουν το gain, αρκεί να πατήσουμε το κουμπάκι. Το focal zone είναι το σημείο που μαζεύουμε τη μεγαλύτερη πληροφορία από τον υπέρηχο. Αυτή η περιοχή πρέπει να είναι στο επίπεδο της βλάβης μας. Είναι πολύ σημαντικό. Σε καινούργια μηχανήματα υπάρχει συχνά και αυτόματη ρύθμιση του focal zone ή πολλαπλά focal zones. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε ακόμη πιο τυχεροί γιατί παίρνουμε καλή πληροφορία από πολλά επίπεδα. Αν είναι όμως να διαλέξουμε ένα, θα πρέπει να είναι το επίπεδο της βλάβης μας. Εδώ είναι ένα εινοαδενολίπο μεν προκειμένο, αρκετά χαρακτηριστικό, εικόνα μαστού μέσα στο μαστό, που έχουμε όλα τα φυσιολογικά, ηχομορφολογικά στοιχεία του μαστού. Μία καλή τεχνική είναι το special compound. Γιατί είναι καλή τεχνική? Γιατί μας ομορφαίνει, αν θέλετε, την εικόνα μας, δίνει καλύτερο contrast. Πρακτικά έχουμε πολλαπλές εικόνες που βγαίνουν από τον ηχοβολέα σε διάφορες γωνίες και εν συνεχεία φτιάχνουμε μία σύνθετη εικόνα με την πληροφορία του υπερήχου από όλες αυτές τις γωνίες. Είναι σημαντικό γιατί μπορεί να μειώσει τα artifact του υπερήχου, μας κάνει καλύτερο contrast, έχουμε πολύ ξεκάθαρη εικόνα τι γίνεται μέσα στις βλάβες, βλέπουμε καλύτερα τις μικροασβεστώσεις. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι όταν σουρετάρουμε στο special compound, τα οπίσθια φαινόμενα μειώνονται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα οπίσθια φαινόμενα είναι μέσα στα κριτήρια τα μορφολογικά του Bayrat. Οπότε ας το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας για αυτή τη τεχνική. Όγκος πολύ ύποπτος, κακοήθης, χωρίς και με special compound. Βλέπουμε λοιπόν πόσο πιο καθαρά βλέπουμε τις ασβεστώσεις μέσα στη βλάβη, πόσο πιο καθαρά βλέπουμε τα όρια. Το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση. Τα όρια είναι πολύ πιο σαφή. Η αρμονική συχνότητα, που επίσης είναι ευρέως διαθέσιμη σε όλα τα μηχανήματα, επίσης πολύ βοηθητική. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα κύμα υπερήχου που μεταδίδεται μέσα στο μαζικό αδένα, αλλά φυσιολογικά αυτό το κύμα τροποποιείται κυματοειδώς μέσα στον αδένα. Αυτό που κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε την αρμονική συχνότητα είναι να πάρουμε το σήμα του κύματος που είναι το πιο υψηλό, όπως λέμε, στην πιο υψηλή συχνότητα. Και αυτό τι μας κάνει? Μας βοηθάει πάρα πολύ στις απλές κύστες. Πραγματικά δηλαδή, όταν έχουμε υποψία κύστεως, η αρμονική μας βοηθάει πολύ. Μας βοηθάει πάρα πολύ όταν έχουμε πολύ λιπόδι ιστό. Σε λιπόδι ιστό το υπερηχογράφημα δεν είναι πολύ δυνατή τεχνική, μπορεί να χάσει πράγματα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να σουιτσάρουμε στην αρμονική για να δούμε ακόμα και μικρές εικόνες. Αντίθετα με το special compound, εδώ τα οπίσθια φαινόμενα ενισχύονται και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε καλύτερα τις κύστες και παρομοίως μπορούμε να δούμε πολύ καλύτερα τα όρια, μας κάνει καλύτερο contrast. Κύστη υπόηχη, όπως λέμε στο B-mon το κλασικό, εντελώς άνοιχη στην αρμονική συχνότητα, με πολύ καλύτερη οπίσθια ενίσχυση των υπερήχων. Γι' αυτό και η αρμονική είναι πολύ σημαντική για την ένδειξη. Άλλη μία περίπτωση, λιπόδης μαστός πολύ με ένα εινοαδένωμα, το οποίο φαίνεται πολύ καλύτερα εδώ από ότι εδώ. Άλλη μία περίπτωση, λιπόδης μαστός με ένα μικρό καρκίνο που αναγνωρίζεται πολύ καλύτερα όταν βάλουμε την αρμονική. Θα περάσω από αυτό. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική που μπορούμε να σουιτσάρουμε και να κάνουμε swap όλο το μαστό όταν έχουμε μεγάλες βλάβες. Τα περισσότερα μηχανήματα το έχουν. Απλά μάθετε το μηχάνημά σας και το χρησιμοποιείτε όταν έχετε πολυεστιακό όγκο. Για το 3D ultrasound, τα περισσότερα μηχανήματα έχουν 3D κεφαλές που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όταν ψάχνουμε πορεία μέσα σε γαλακτοφόρο πόρο σε περίπτωση θυλώματος, όταν θέλουμε να δούμε καλύτερα τα όρια μιας βλάβης, ειδικά στο coronal view που μας βοηθάει πολύ σε χαρακτηρισμό καρκίνων. Εδώ είναι ένας τριπλά αρνητικός καρκίνος που στο coronal view βλέπουμε ότι τα όρια είναι πολύ πιο ασαφή. Αν έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και βεβαίως όταν κάνουμε προεγχειρητική θεραπεία, που μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε καθαρά πώς μειώνεται ο όγκος του καρκίνου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αν υπάρχει λοιπόν αυτό το option στο μηχάνημά σας, χρησιμοποιήστε το. Αυτά είναι τα βασικά για το B-mode, για το gray zone ultrasound, όπως λέμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε λίγο περισσότερο χρώμα? Το χρώμα γιατί είναι σημαντικό? Color Doppler λοιπόν. Είναι σημαντικό γιατί μας δείχνει την αγκίωση. Πώς μπορούμε να έχουμε το καλύτερο από αυτή την τεχνική, η οποία ήταν πολύ controversial στην αρχή, γιατί περισσότεροι πιστεύαν ότι δεν μας βοηθάει.
πάλι ξαναγυρνάμε στην τεχνική. Οφείλουμε να κάνουμε optimize τις παραμέτρους του μηχανήματός μας. Δείτε το μηχανημά σας, αυτά είναι συνήθως τα PRF που χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να μην πατάμε πολύ με τον υποβολέα, γιατί ο μαστός, η καρκίνη του μαστού έχουν, και ο μαστός γενικά έχει low flow αγγεία. Το power doppler θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο και θα μας βοηθήσει σε εικόνες οι οποίες είναι ισοεχογενείς ή υποεχογενείς και δεν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε καμιά φορά από πρωτεϊνικές κύστης. Εδώ είναι μια γυναίκα με πολυκυστική μαστοπάθεια. Εδώ δεν έχουμε καθόλου αγγείωση, ήταν απλά μια πρωτεϊνική κύστη. Αντιθέτως εδώ έχουμε αγγείωση, προσέξτε το χρώμα, αυτό είναι Power Doppler και αυτό είναι ένα εινοαδένωμα. Πολύ 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 βοηθητική τεχνική που πρέπει να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά. Επίσης, σε complex solid cystic σχηματισμούς, ακόμα και πολύ μικρή αγγείωση, όπως εδώ στην περίπτωση ενός θυλώματος, είναι πολύ βοηθητική. Επίσης, πολύ βοηθητικό όταν έχουμε ασβεστώσεις. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό artifact, το twinkle artifact, όταν χρησιμοποιούμε τον Doppler, που μας επιβεβαιώνει την παρουσία ασβεστώσεων. Αυτό μπορεί να αποβεί επίσης πολύ βοηθητικό όταν θέλουμε να κάνουμε συσχέτιση μαστογραφικού υπερηχογραφικού ευρήματος ή βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η ελαστογραφία. Επίσης, χρωματική τεχνική με την έννοια ότι έχουμε κοντάζ χρωματικό στις εικόνες. Βασικά, τι κάνουμε. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τη σκληρότητα ενός μιας βλάβης. Η ελαστογραφία δεν είναι μια τεχνική screening. Δεν σκρινάρω το μαστό κάνοντας ελαστογραφία. Η ελαστογραφία είναι μια τεχνική χαρακτηρισμού. Έχω μια βλάβη και θέλω να ξέρω αν είναι μαλακή, άρα πιθανότατα καλοήθης, ή σκληρή, άρα πιθανότατα κακοήθης. Προσπαθούμε υπερηχογραφικά να αναπαράγουμε το κλινικό appreciation μαλακό versus σκληρό. Έχουμε πάρα πολύ φυσική στην ελαστογραφία. Δεν θα σας κουράσω με αυτό. Έχουμε δύο βασικές τεχνικές. Την strain ελαστογραφία, στην οποία πιέζουμε με τον υποβολέα και παίρνουμε το σήμα της ελαστογραφίας, ή τη shear wave ελαστογραφία, στην οποία ο υποβολέας εκπέμπει ειδικά κύματα και από τον τρόπο που αυτά τα ειδικά κύματα μεταφέρονται, μεταβιβάζονται μέσα στο παρένχημα του μαστού, μπορούμε να έχουμε το κόνταζ της ελαστογραφίας. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό? Πάλι, όπως είπαμε και πριν, για χαρακτηρισμό. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες που είναι αρκετά παρόμοιες. Θέλουμε στον υπέρυχο του μαστού, επειδή βλέπουμε πολλά πράγματα, να χαρακτηρίσουμε τις εικόνες όσο το δυνατόν καλύτερα, με σκοπό να μην προβούμε σε βιοψίες για καλοήθεις εικόνες. Εδώ λοιπόν, όσο και σας φαίνεται περίεργο, είναι μια κύστη. Εδώ είναι ένα εινοαδένωμα και εδώ είναι ένας καρκίνος. Οπότε η λογική της ελαστογραφίας μαζί με τον Doppler είναι να αυξήσουμε την ειδικότητα μιας τεχνικής που είναι πολύ ευαίσθητη. Βλέπει πράγματα, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε, είναι πολύ ευαίσθητη, θέλουμε να αυξήσουμε την ειδικότητά της. Μερικά tips όταν κάνουμε ελαστογραφία. Όταν κάνουμε strain ελαστογραφία, την ελαστογραφία που πιέζουμε με τον υποβολέα, πρέπει να είναι σταθερό το χέρι μας, η πίεση πρέπει να είναι κάθετη στο θωρακικό τοίχωμα, πάντα να έχουμε δύο ορθογώνια επίπεδα εικόνας, πάντα να έχουμε μεγάλο field of view, αυτό ισχύει και σε δύο τεχνικές ελαστογραφίας, για να έχουμε από δίπλα και φυσιολογικό μαστό, και θα πρέπει να παίρνουμε τα σημεία αναφοράς, τα ROI μας, στη βλάβη και στο φυσιολογικό μαστό, στο ίδιο βάθος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη shear wave ελαστογραφία θα πρέπει ο ηχοβολέας να είναι πολύ πολύ απαλά τοποθετημένος πάνω στο μαστό. Είναι το αντίθετο από το strain, δεν θέλουμε πίεση καθόλου. Αν έχουμε πίεση θα αλλάξουμε τις viscoelastic, όπως λέμε, ιδιότητες του μαστού. Τα shear wave είναι ειδικά κύματα υπερήχου, τα οποία περιορίζονται από το βάθος. Πολύ βαθιές εικόνες δεν μας δίνουν καλή απεικόνηση, αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Όπως σε όλες τις τεχνικές υπερήχου, αλλά εδώ ακόμα περισσότερο, θέλουμε πολύ gel για να μην έχουμε artifact από το δέρμα. Θα περάσω πολύ σύντομα, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντική έννοια όταν κάνουμε shear wave ελαστογραφία και για ποιο λόγο δεν πρέπει να πιέζουμε πολύ και θα το δούμε σε αυτό. Εδώ βασικά έχουμε μία απλή κύστη με δύο διαφορετικές τεχνικές. Okay. Αυτό είναι το σήμα, το χαρακτηριστικό της καλοήθους κύστεως στο shear wave. Αυτό το signal void που λέμε. Δεν έχουμε σήμα μέσα από την κύστη. Είναι λογικό. Εάν πιέζω πολύ με τον ηχοβολέα, και πώς το ξέρω ότι πιέζω πολύ, το ξέρω γιατί βλέπω ότι η απόσταση μεταξύ πνεύμωνα πλευρών
προς το δέρμα μειώνεται. Μειώνεται γιατί πατάω πολύ τον ηχοβολέα μου. Όσο πιο πολύ πατάω τον ηχοβολέα μου, τόσο πιο πολύ ψευδώς σκληραίνω την εικόνα και μου δίνει αυτό το πολύ κίτρινο-κόκκινο σήμα γύρω-τριγύρω που είναι ανησυχητικό και είναι λάθος. Προσοχή λοιπόν, ανάλογα την τεχνική που έχει το μηχάνημά μας, πώς χρησιμοποιούμε τον ηχοβολέα έτσι ώστε να πάρουμε μια καλή ποιοτικά ελαστογραφία και να μπορούμε να την ερμηνεύσουμε όπως πρέπει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό artifact της επιφάνειας που σας είπα, όταν πιέζουμε πάρα πολύ, που με λιγότερη πίεση απλά δεν υπάρχει. Τι πρέπει να ξέρουμε για την ελαστογραφία? Η ελαστογραφία, όπως το είπα και πριν, δεν είναι πανάκια, είναι μια συμπληρωματική τεχνική χαρακτηρισμού μιας συγκεκριμένης βλάβης. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης το αποτέλεσμα. Βλάβες που είναι πιο μεγάλες από τον υποβολέα δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε. Από το βάθος της βλάβης, βλάβες οι οποίες δεν τις βλέπουμε καλά στον ποιμό, ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να τις κάνουμε, να τις αξιολογήσουμε ελαστογραφικά. Μάθετε την τεχνική σας. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αν χρησιμοποιούμε ελαστογραφία, να έχουμε φτωχή τεχνική. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν παθολογίες τις οποίες η εν λόγω τεχνική δεν μας βοηθάει. Ψευδώς αρνητικοί καρκίνοι υπάρχουν. Συνήθως είναι χαμηλής κυταροβρύθιας καρκίνοι. Θα πρέπει να συνδυάζουμε πάντα όλα τα ευρήματα, ότι και το B-Mode, σύμφωνα με το BIRATS, και την ελαστογραφία και το Color Doppler, πριν καταλήξουμε αν χρειάζεται να βιοψηθεί κάτι ή όχι. Μία εικόνα η οποία είναι ύποπτη στο B-Mode, ακόμα και καλοϊθέστατη ελαστογραφία να έχει, θα το βιοψήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρακτικά πράγματα λοιπόν. Πώς μπορούμε να συσχετίσουμε ευρήματα μεταξύ μαστογραφίας και υπερήπου? Μάθετε το triangulation. Μάθετε πώς από την φας θα μπορούμε να υπολογίζουμε πού είναι η βλάβη στην 90. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να σκεφτόμαστε με τους άξονες των χειρουργών, έτσι, τους ανατομικούς άξονες ανάλογα με τις ώρες ενός ρολογιού, για να ξέρουμε πού να πάμε να ψάξουμε. Να αποκτήσετε λοιπόν τη συνήθεια να κάνετε triangulation μεταξύ 45 και 90. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε νοητά, ζητήστε μία 90, μία κανονική προφίλ από τον τεχνολόγο σας, για να δείτε ακριβώς σε ποιο άξονα πρέπει να ψάξετε τη βλάβη. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους, συνθέστερους λόγους που χάνουμε βλάβες στον υπέρηχο είναι γιατί δεν ξέρουμε πού να πάμε ακριβώς να τις ψάξουμε. Ένα άλλο παράδειγμα σημαντικό του υπερήχου είναι όταν κάνουμε post MRI υπερηχογράφημα, που επίσης πρέπει να ξέρουμε πού να ψάξουμε. Σας βάζω το βίντεο από μια γυναίκα BRCA positive που έχει αυτή την ενίσχυση στο άνω έξω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού. Το επόμενο πράγμα που κάνουμε, δεν πάμε κατευθείαν στον υπέρηχο, το επόμενο πράγμα που κάνουμε, πάμε κατευθείαν στην ανασύνθεση, τη στεφανιαία ανασύνθεση του μαγνήτη. Τι μας δίνει αυτή η πληροφορία? Μας δίνει τον ανατομικό άξονα της ώρας, πρώτη-δεύτερη ώρα, που οφείλουμε να ψάξουμε στον υπέρηχο. Αρχικά αυτή η γυναίκα έρθε με αρνητικό υπερηχογράφημα. Αρνητικό δεν είναι σίγουρα, γιατί εδώ έχει καρκίνο, αλλά πώς θα πρέπει να το ψάξουμε? Αυτός λοιπόν είναι ο ανατομικός άξονας της πρώτης ώρας, σε απόσταση από τη θηλή που οφείλουμε πάντα να μετράμε, εντάξει, απόσταση από τη θηλή. Πρώτη ώρα, 4 εκατοστά από τη θηλή, έχουμε κάτι. Έχουμε λίπος, έχουμε ινοαδενικό ιστό, έχουμε αυτό που μοιάζει με λίπος, είναι λίγο ασαφές, κολλάει, δεν κολλάει. Ναι, κολλάει βασικά, και αυτή είναι η περιοχή που οφείλουμε να βιοψήσουμε. Και αυτό ήταν ένα DCIS, high grade, non-calcified, ορατό μόνο στη μαγνητική. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να συσχετίζουμε χωροταξικά, αν θέλετε, στο μαστό, μαστογραφία, υπερηχογράφημα και υπέρηχο, για να ξέρουμε πού να πάμε να ψάξουμε. Επαναλαμβάνω, άμα δεν ξέρουμε πού να ψάξουμε, δεν θα το βρούμε. Πολύ σημαντικό για τις ισοηχογενείς βλάβες, και αυτός ήταν ο λόγος που επέμεινα τόσο στον Doppler και στην ελαστογραφία, γιατί μπορεί να μας είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε κάτι στη μαγνητική μαστογραφία και δεν το έχουμε δει στον υπέρηχο εύκολα, ψάχνουμε για κάτι που είναι πολύ αμπληχρό, πολύ παρόμοιο με τη φυσιολογική ηχοδομή. Εδώ είναι ένα όμορφο περιστατικό, εντός εισαγωγικών όμορφο, γιατί η γυναίκα έχει ασβεστώσεις, έκανε μαγνητική μαστογραφία επειδή είναι BRCA 2 και ούτως ή άλλως σκοπεύαμε να κάνουμε στερεοταξία για τις ασβεστώσεις. Αυτή είναι η μαγνητική της, εδώ είναι το σημείο των ασβεστώσεων στη μαστογραφία που προσλαμβάνει και εδώ είναι ένα άλλο σημείο που προσλαμβάνει στον άλλο μαστό.
Σας το ξαναβάζω, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Η ασβεστώση στη μαστογραφία είναι εδώ και τυχαίο έβριμα, θυμίζω, είναι μπράκα 2 η γυναίκα στον άλλο μαστό. Πώς κινούμαστε? Καταρχάς, όσον αφορά τον αριστερό μαστό, έχουμε τις ασβεστώσεις, μπορούμε να κάνουμε στερεοταξία. Σύμφωνοι, είναι πολύ πιο απλό να κάνουμε ένα βάκιουμ υπερυπογραφικά για τη γυναίκα. Αυτή είναι μια πολύ αμβληθρή περιοχή που αντιστοιχεί στις ασβεστώσεις τοπογραφικά. Έχουμε πολύ καλύτερο contrast αν βάλουμε τον Doppler και κάνοντας ένα βάκιουμ από τον υπό-υπερυπογραφική καθοδήγηση σε αυτή την περιοχή, βγάζουμε ασβεστώσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να φτάσουμε στα όρια της την τεχνική, να την εξαντλήσουμε, γιατί μπορεί πραγματικά να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες από όσες είχαμε ποτέ φανταστεί. Okay, κλείσαμε τον αριστερό μαστό. Στο δεξιό μαστό έχουμε επίσης κάτι, στο άνω έσω τετρακτημόριο. Ανατομικά η περιοχή είναι αυτή. Πραγματικά μοιάζει με φυσιολογικό μαστό. Δείτε όμως τι γίνεται να βάλουμε τον Doppler. Έχουμε τόσο αυξημένη αγγείωση που πραγματικά μας ενισχύει την εικόνα της, του correlation με αυτό που βλέπουμε στη μαγνητική. Και βεβαίως και αυτό ήταν θετικό για κακοήθεια, νομίζω ήταν λοβιακό αυτό εν προκειμένου. Μιλώντας για λοβιακά, επειδή μπορεί να πάρουν πολύ περίεργες απεικονίσεις, να ξέρουμε ότι λοβιακά μπορεί να είναι και υπερηχογενή. Έτσι, συνηθέστατα λέμε στο κεφάλι μας ότι μια υπερηχογενής εικόνα είναι καλή. Δεν ισχύει πάντα. Αυτό είναι ένα λοβιακό. Βλέπετε ότι έχει πολύ ασαφή όρια, έτσι. Πολύ αυξημένο σήμα στη σιαγοέβελα στο γραφείο, με πολύ καλή ταυτοποίηση του αυξημένου σήματος με την B-mode εικόνα, και σε αυτή την περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι αυτή η περιοχή πρέπει να βιοξηθεί. Για το BI-RADS θα το περάσω σχετικά γρήγορα, γιατί προβλέπεται να γίνει update μέσα στο 2023. Είναι το αμερικάνικο λεξικό που χρησιμοποιεί μορφολογικά κριτήρια αρκετά, γι' αυτό είναι σημαντικό να τα ξέρουμε όλα, και κριτήρια που έχουν να κάνουν με ελαστογραφία και Doppler, γι' αυτό είναι σημαντικό να τα ξέρουμε, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια τελική κατάταξη από BI-RADS 1 φυσιολογικό μέχρι BI-RADS 6 η επιβεβαιωμένη κακοήθεια. Και πολύ σημαντικό είναι επίσης να ξέρουμε, ανάλογα με το BI-RADS, πώς να μετράμε σωστά τις βλάβες. Έτσι, αυτός είναι ένας μεγάλος παράγοντας inter-observer concordance. Δηλαδή, εγώ τη μετράω έτσι τη βλάβη, ο συνάδελφος μετράει αλλιώς. Και τελικά δεν ξέρουμε αν κάτι έχει μεγαλώσει ή όχι. Είναι άλλος ένας λόγος που γίνονται βιοψίες ενώ δεν χρειάζεται, σε ευδής αύξηση μεγέθους γνωστών βλαβών, επειδή δεν τις μετράμε καλά. Θα πρέπει λοιπόν να μετράμε το μεγάλο άξονα της βλάβης και όχι τον άξονα που είναι παράλληλος προς τον υποβολέα μας. Αυτό είναι, αν υπάρχει ένα μήνυμα που θα θέλανε να συγκρατήσουν οι νεότεροι, είναι αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, το ξέρω σας έδωσα πολλές πληροφορίες σε πολύ σύντομο χρόνο, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το υπερυπογράφημα είναι πραγματικά μια τεχνική που είναι το δεξί μας χέρι, γιατί είναι ευρέως διαθέσιμο, δεν έχει ακτινοβολία, είναι cost effective, λύνει πολλά προβλήματα. Τα αρνητικά εντός εισαγωγικών είναι ότι εξαρτάται από τον, operator, δηλαδή θα πρέπει όλοι να μάθουμε να δουλεύουμε με ταυτόσιμο τρόπο, θα πρέπει όλοι να ακολουθούμε τον BI-RADS, θα πρέπει όλοι να ψάξουμε πώς μπορούμε να πάρουμε το maximum από τις τεχνικές που έχει το μηχάνημά μας, για να μπορέσουμε να έχουμε και τη μεγαλύτερη διαγνωστική πληροφορία από την εν λόγω τεχνική, χωρίς να έχουμε ψευδώς θετικά. Να θυμίσω ότι το υπερηχογράφημα ανάλογα τον operator μπορεί να έχει μία ευαισθησία μέχρι το 95% και μία ειδικότητα που μπορεί να πέσει μέχρι το 50%. Αυτό είναι πρόβλημα λοιπόν. Αυτό το operator dependency είναι στο χέρι όλων μας να το τερματίσουμε εντός εισαγωγικών, να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο, γνωρίζοντας τις τεχνικές παραμέτρους που σας είπα και κάνοντας stick to it για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεστε κάποιο μίνι διάλειμμα ή αν πάω κατευθείαν στο δεύτερο θέμα, γιατί είναι βαριές ομιλίες με πολλές πληροφορίες μέσα. Να συνεχίσω κατευθείαν, πώς θέλετε να κινηθώ? Η γνώμη μου είναι ότι αν ήθελε κάποιος να ρωτήσει, θα ήταν ένα μικρό εντός εισαγωγικών ανάπαυλα μεταξύ της όρια των πληροφοριών. Εγώ απλά θέλω να πω ότι είστε πάντα τόσο ακριβείς σε αυτά που λέτε, που δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Απλά βάζετε τον άλλον να μπει μεταξύ του τύφου και των γνώσεών του. Και ίσως ένα μικρό μήνυμα από τα μηνύματα που σου στείλατε εσείς είναι ότι κάθε τεχνική πρέπει να έρχεται στα όρια της, πραγματικά στα όρια της.
αλλά στα όρια της έρχεται όταν την ξέρεις καλά. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Έναυσμα για όλους όσους ακούν και τους ανθρώπους που θέλουν να εξειδικευτούν περισσότερο στο μαστό. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να υποβάλει κάποια ερώτηση από τους ακροατές μας στην αίθουσα αλλά και εκτός αίθουσας? Αλεξάνδρα, να ρωτήσω κάτι εγώ? Φυσικά. Καταρχήν συγχαρητήρια για την άρτια παρουσία σου. Πολύ πληροφορία σε πολύ μικρό χρόνο. Είναι σημαντικό. Πολύ, πολύ χρήσιμη πληροφορία και για εμάς τους χειρουργούς. Φυσικά. Ωραίο να βλέπουμε το σφαιρικά το θέμα μας. Κάτι το οποίο θέλω να ρωτήσω και έχει να κάνει περισσότερο με το πρακτικό κομμάτι. Είναι ότι πολύ συχνά θα δούμε ασθενείς να πάνε για μαστογραφία, για μαγνητική και στη συνέχεια να ακολουθήσει το second look ή περιχογράφημα, το οποίο πάρα πολλές φορές θα είναι αρνητικό. Πολύ ωραίο το tip που μας έδωσες με το coronal view, σε ευχαριστούμε, αλλά εγώ θα συνεχίσω και θα πω ότι πάλι είναι αρνητικό. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση εσείς? Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Operator dependent, δηλαδή όπως είπα και σε κάποια φάση, πρέπει να ψάξουμε για κάτι που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει το μάτι μας. Το μάτι μας έχει συνηθίσει να βλέπει υποηχογενείς βλάβες στον υπέρηχο. Θα πρέπει λοιπόν να σουιτσάρουμε λίγο την αντιληπτική μας ικανότητα όταν κάνουμε ένα second look post MRI περιχογράφημα, να το σουιτσάρουμε για κάτι ισοηχογενές. Να βάλουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας, Doppler, ελαστογραφία, τα πάντα. Να κάνουμε σωστό correlation στους άξονες ώρα, απόσταση, επιθυλή. Υποθέτουμε ότι τα έχουμε κάνει όλα αυτά και δεν βλέπουμε τίποτα. Να πούμε ότι ένα second look post MRI περιχογράφημα καλά καμωμένο σε mass lesions στο MRI, γιατί έχει σημασία, μπορεί να δώσει αποτέλεσμα μέχρι 60-65%. 2 στα 3, δηλαδή, βλέπουμε, επαναλαμβάνω, σε mass lesions, έτσι όταν έχουμε μια μάζα στο μαγνήτη. Το υπόλοιπο 1/3, ανάλογα με το context, είμαστε υποχρεωμένοι είτε να το βιοψίσουμε στο MRI, είτε να κάνουμε μια πολύ σύντομη, ένα πολύ σύντομο επανέλεγχο στο τρίμηνο, όχι παραπάνω. Όταν έχουμε non-mass enhancement στο MRI, είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί εκεί συνηθέστατα βλέπουμε 1 στις 3 φορές correlation στον υπέρηχο. Είναι πιο δύσκολο. Σε αυτή την περίπτωση, κάτι που δεν κάνουμε συχνά και που θα πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε, είναι να συσχετίζουμε με τη μαστογραφία. Τι εννοώ? Όταν έχουμε non-mass enhancement στο MRI, αυτά τα μικρά, αν θέλετε, spot dots που τα βλέπουμε κατά μήκος ενός segment, ενός λωβίου, τι φοβόμαστε από αυτή την περίπτωση? Βασικά φοβόμαστε ένα DCIS. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όταν κάνουμε correlation με τις μαστογραφικές εικόνες και με μεγενθύνσεις στο σημείο αυτό στη μαστογραφία, σε ένα ικανό ποσοστό, μέχρι 30-40%, μπορούμε να δούμε ασβεστώσεις στη μαστογραφία, στις οποίες διαφορετικά δεν θα τους είχαμε δώσει σημασία. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που συχνά δεν γίνεται. Δεν κοιτάμε τη μαστογραφία με ένα second look βλέμμα. Θα έπρεπε να κοιτάμε και τη μαστογραφία με ένα second look βλέμμα. Αν πάρουμε το χειρότερο σενάριο, που δεν βλέπουμε τίποτα ούτε στη μαστογραφία ούτε στο υπερυπογράφημα και που πραγματικά η περιοχή έχει περιγραφεί από κάποιον που ξέρει μαγνήτη μαστού και τον ανησυχεί, μετά τα πράγματα είναι λίγο απλά. Κοιτάς το συνολικότερο context, αν έχεις μια γυναίκα που είναι διχειρουργημένη, μια γυναίκα που είναι μπράκα, μια γυναίκα που έχει πολύ βαρύ οικογενειακό ιστορικό. Είναι λίγο δύσκολο να γλιτώσει την επιβεβαίωση μέσω MRI-guided biopsy ή MRI-guided hook wire για να τη βάλει στο χειρουργείο. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Από την άλλη όμως, όταν τα ψευδώς θετικά του μαγνήτη σε αυτό το κομμάτι δεν είναι τόσα πολλά όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει όπως πρέπει. Δηλαδή, πολύ συχνά σε αυτές τις εικόνες έχουμε μία high risk αλλίωση, ας πούμε, από κάτω. Έχουμε κάτι. Απλά θα πρέπει να ακολουθηθεί το pathway όπως πρέπει, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Δεν είναι τόσο συχνό όσο φοβάστε πάντως. Από τη δική μας εμπειρία εδώ δεν είναι τόσο συχνό. Σε βλέπω λίγο προβληματισμένο. Κοίταξε να δεις, είμαι λίγο προβληματισμένος. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ η απάντησή σου από ιατρική σκοπιάς. Πρακτικά είναι λίγο
δύσκολο διαχειρίσιμη αυτή η γυναίκα για τον εξής λόγο. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιμη η MR-guided βιοψία. Ναι, αυτό το ξέρω, αυτό είναι πρόβλημα στην Ελλάδα. Και το δεύτερο επίσης είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να πείσεις τη γυναίκα και να την οδηγήσεις σε μια MR-guided βιοψία για το θέμα του κόστου του οικονομικού. Αυτά είναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Είναι πρακτικές κάποιες δυσκολίες, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί είναι ωραίο να... Ελπίζω να... Γι' αυτό με έγινες έτσι λίγο σκεπτικό. Okay. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγο προβληματικό. Ναι, 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 ναι. Αλλά πραγματικά... Το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Άμα γίνει σωστά η ανάγνωση του MRI, που δεν γίνεται πάντα, άμα γίνει σωστά ο υπέρυπος, που δεν γίνεται πάντα, άμα γίνει σωστά το correlation με όλα αυτά, δεν είναι τόσα πολλά αυτά που καταλήγουν σε MRI-guided biopsy. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσα πολλά αυτά που καταλήγουν σε MRI-guided biopsy για το τίποτα. Τώρα, ότι δεν έχουμε διαθεσιμότητα ή ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας. Εδώ θα συμφωνήσω. Εδώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είμαι health policy advisor. Έτσι, δεν ξέρω να αφήσω αυτό το θέμα. Okay. Okay. Συνεχίζω. Αντέχει το σύστημα. Δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη ερώτηση. Συνεχίζω στο δεύτερο κομμάτι. Okay, το οποίο είναι... Okay. Μισό, γιατί πρέπει να με... να με αφήσει πάλι. Okay. Με έχετε, έτσι, με βλέπετε. Ναι, ναι, πολύ καλό. Ωραία. Αν σας κούρασα λίγο με τον υπέρυφο, εδώ φοβάμαι θα σας ζαλίσω λίγο περισσότερο. Μοριακή υπότυπη, λοιπόν, καρκίνου μαστού. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε και τον κύριο Χατζόπουλο μαζί μας. Ποιοι είναι οι μοριακοί υπότυποι, γιατί έχουν κλινική σημασία, πώς τους βλέπουμε και πώς μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε στην απεικόνηση. Και θα μιλήσω ελάχιστα για αυτό το πολύ fancy καινούριο κομμάτι των radiomics, radiogenomics και που μπορεί να μας φανεί χρήσιμο στο μέλλον. Θα περάσω γρήγορα τα στατιστικά, for the sake of time. Ξέρουμε ότι είναι ο πιο κοινός καρκίνος, ξέρουμε ότι είναι δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Ξέρουμε ότι η θνησιμότητα μειώνεται για δύο λόγους, όχι μόνο επειδή οι ακτινολόγοι μας του είμαστε μάγκες και το βρίσκουμε γρήγορα, αλλά επειδή και οι χειρουργοί και οι ογκολόγοι έχουν πλέον πολύ ισχυρά θεραπευτικά πρωτόκολλα στη φαρέτρα τους που βοηθάνε πάρα πάρα πολύ. Είναι λοιπόν joint effort και joint αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Κλασικά χρησιμοποιούμε την TNM ταξινόμηση ανάλογα με τα ιστολογικά χαρακτηριστικά, τον τύπο ανάπτυξη του καρκίνου, το nuclear rate, το μέγεθος, αν υπάρχει local invasion ή όχι, αν υπάρχουν λεμφαδένες ή όχι, αν υπάρχουν distant metastases ή όχι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό κάναμε μέχρι πρόσφατα. Προφανέστατα ξέρουμε όλοι ότι η πρόγνωση, η επιβίωση αν θέλετε, συσχετίζεται με το μέγεθος του όγκου και με την παρουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων, λεμφαδενικών εντοπίσεων στη μασχάλη. Τι έχουμε παρατηρήσει όμως και νομίζω το έχουμε δει όλοι μας που ασχολούμαστε πολύ με τον καρκίνο του μαστού. Μπορεί να έχουμε το ίδιο TNM στάδιο και γυναίκες να έχουν εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Πώς και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπου ο ήχος δεν κολλούσε πολύ με την εικόνα. Γιατί. Το γιατί λύθηκε πρώτη φορά, αν θέλετε, σαν μυστήριο το 2000, σε αυτό το hallmark paper που δημοσιεύθηκε στο Nature από τους Σόγλι και Περού, που πήραν DNA όγκων, βασικά mRNA όγκων, και τα συσχετίσανε σε ειδικούς incubators και βρήκανε από τα γονιδιακά χαρακτηριστικά στους όγκους αυτούς συγκεκριμένα γονιδιακά προφίλ. Τι ψάξανε λοιπόν και τι είδανε. Είδανε πώς η έκφραση υποδοχέων στην επιφάνεια των κυττάρων, ορμονικών υποδοχέων και HER2, πώς συσχετίζεται με συγκεκριμένες γονιδιακές υπογραφές. Και κάπως έτσι λοιπόν φτιάξανε αυτούς τους υπότυπους που βλέπετε εδώ πέρα, Luminal A, όταν είμαστε θετικοί στους ορμονικούς υποδοχής και αρνητικοί στο HER2, με χαμηλό KEI-67 που είναι ο δείκτης κυταρικού πολλαπλασιασμού που βλέπετε εδώ κάτω, είναι Luminal A. Όταν τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίεργα, έχουμε λίγο μεγαλύτερο KEI-67, μπορεί να έχουμε αρνητικούς PR
αρνητικό ή θετικό χερτού, εκεί πάμε στους Luminal B, είναι λίγο πιο ιδιαίτερη όγκη, ένα chat πιο επιθετική, ας μου επιτραπεί. Η καθαρή χερτού όγκη, που είναι ER-PR negative και χερτού positive, υπενθυμίζω όλα αυτά, είναι εκφράσεις υποδοχείων επιφανείας. Και η χειρότερη όλων, η triple negative, που είναι αρνητική σε όλους. Καμιά φορά γελάω πικρά όταν βλέπω ανθρώπους που μου λένε ευτυχώς δεν έχει ορμονικούς υποδοχής η κυρία, ευτυχώς είναι triple negative, θα πάει καλά, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Τι είναι σημαντικό σε αυτό? Οι μοριακοί αυτοί υποτυποί προσδιορίζουν και το ποσοστό τοπικής υποτροπής. Είναι εντελώς διαφορετικό μεταξύ Luminal A, εντελώς διαφορετικό μεταξύ Triple Negative. Είναι εντελώς διαφορετικά τα χρονοδιαγράμματα που μπορεί να προκύψει τοπική υποτροπή. Είναι εντελώς διαφορετική η συνολική επιβίωση μεταξύ Luminal A και Triple Negative. Είναι εντελώς διαφορετικό το pattern των μεταστάσεων μεταξύ των διάφορων μοριακών υπότυπων. Συχνά οι Luminal A, οι οποίοι πηγαίνουν πολύ καλά με ορμονοθεραπεία, κάνουν μεταστάσεις σε οστά. Οι HER2 μπορεί να κάνουν κλασικά κεντρικό νευρικό. Αυτός είναι ο λόγος που και οι συνάδελφοι κλινικοί σε HER2 πρωτοδιάγνωση θα ζητήσουν συστηματικά απεικόνηση εγκεφάλου, ιδανικά με μαγνητική. Και η triple negative, που είναι η, αν θέλετε, πιο επιθετική όλων, μπορούν να βοηθηθούν και από συγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες. Εξού και είναι σημαντικό στους HER2 και τριπλά αρνητικούς να κάνουμε προεγχειρητική χυθεραπεία από ένα μέγεθος και πάνω. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με, κύριε Χατζόπουλε, είναι τα 10 ή 15 χιλιοστά ή κάτι τέτοιο, θα το σχολιάσετε μετά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτές τις γυναίκες να ξεκινάμε με προεγχειρητική θεραπεία. Ένας λόγος παραπάνω για εμάς τους ακτινολόγους μαστού να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι βλέποντας την απεικόνηση ότι ναι, αυτό είναι μάλλον HER2 ή αυτό είναι triple negative. Είπαμε λοιπόν ότι ανάλογα τους διάφορους 4 μοριακούς υπότυπους που αδρά σας παρουσίασα, έχουμε διαφορετική εξέλιξη και τοπικά και σε επιβίωση, διαφορετικές θεραπείες και θα δούμε ότι έχουμε και διαφορετικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Αν υπάρχει κάτι που θέλω να συγκρατήσουμε από αυτό, είναι ότι στον καρκίνο του μαστού πλέον δεν υπάρχει το one size fits all, ένα πράγμα για όλες τις γυναίκες. Είναι εξατομικευμένη η θεραπεία και θα δούμε ότι πλέον είναι εξατομικευμένος και ο τρόπος που βλέπουμε απεικονιστικά τα πράγματα. Θα ξεκινήσω από τα triple negative, που είναι τα χειρότερα όλων. Συχνά είναι μεγάλη όγκη στην φάση διάγνωσης και συχνά είναι high grade βλάβες. Και συχνά έχουν λεμφαδενική συσχέτιση, λεμφαδενικές μεταστάσεις στη στιγμή της διάγνωσης. Ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί την πατάμε εμείς οι ακτινολόγοι μαστού? Γιατί είναι pseudo-benign βλάβες. Καμιά φορά δεν τις βλέπουμε ή αν τις βλέπουμε θεωρούμε ότι είναι καλοήθεις. Είναι καλά περιγεγραμμένες, σχεδόν ποτέ δεν έχουν ασβεστώσεις. Είναι μονοεστιακές βλάβες και πολύ συχνά είναι στρόγγυλες, αλλά καλά περιγεγραμμένες στρόγγυλες. Εδώ λοιπόν είναι μια κυρία η οποία βασικά εδώ έχει ένα καρκίνο. Είναι αυτή η περιοχή εδώ πέρα. Ειλικρινά, ευτυχώς για όλους εμάς που η γυναίκα το είχε ψηλαφίσει γιατί είναι πολύ κοντά στο δέρμα. Όπως βλέπετε δεν ξεχωρίζει καθόλου από το παρένχημα. Ευτυχώς ο υπέρηχος που όπως είπαμε πριν είναι πολύ καλό να γίνεται, μας ανησυχεί λίγο παραπάνω. Και στη μασχάλη υπάρχει σύστοιχη λεμφαδενική μετάσταση. Στη μαγνητική, μονοεστιακή βλάβη. Έτσι, μονοεστιακή βλάβη, με πολύ άσχημο pattern, με κεντρική νέκρωση και πολύ χαμηλό δείκτη στο diffusion. Το diffusion είναι ένας τρόπος να μετράμε έμεσα την κυταρικότητα του όγκου στο μαγνήτη. Η βασική αρχή του diffusion είναι το πώς κινούνται τα μόρια του νερού μέσα στα μόρια του ιστού. Σε ένα φυσιολογικό ιστό τα μόρια κινούνται εύκολα και γρήγορα. Σε έναν κυταροβρυθεί ιστό, τα μόρια κινούνται λίγο πιο δύσκολα. Όταν λοιπόν έχω ένα diffusion που είναι τόσο χαμηλό, αμέσως έχω να κάνω με μία βλάβη πολύ υψηλής κυταροβρύθειας. Οπότε αμέσως έχω ένα ποσοστό υποψίας ακόμα μεγαλύτερο. Τι έγινε λοιπόν σε αυτή την κυρία? Σε αυτή την κυρία έγινε core biopsy, ξεκίνησε προεγχειρητική θεραπεία. Συχνά σε αυτές τις γυναίκες έχουμε πολύ καλή ανταπόκριση. Αυτή είναι η εικόνα στο τέλος της θεραπείας και αυτό που βλέπετε εδώ είναι το intratumoral coil που οφείλουμε πάντα να βάζουμε, διότι αν αυτή η βλάβη εξαφανιστεί πλήρως στον υπέρηχο,
Μετά θα πρέπει να βοηθήσουμε τον συνάδελφο χειρουργό να ξέρει πού να πάει να χειρουργήσει. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Το μεγάλο, αν θέλετε, ο μεγάλος φόβος όλων μας είναι τα στρόγγυλα τριπλά αρνητικά. Αυτή είναι μια αρκετά τρομακτική εικόνα από μια μπράκα, ένα κάριερ. Συνηθέστατα οι μπράκα γυναίκες κάνουν τριπλά αρνητικούς όγκους. Είναι μια εντελώς στρογγυλή εικόνα, εντελώς high T2 signal. Συνηθέστατα στο μαγνήτη λέμε ότι οι βλάβες που έχουν high T2 signal είναι καλοήθεις βλάβες. Δεν είναι πάντα αυτό. Με μια περιφερική πρόσληψη σκιαγραφικού, δεν είναι κύστη λοιπόν αυτό το πράγμα που προσλαμβάνει έτσι. Γιατί δεν είναι κύστη? Πρώτον, οπίσθιο τριτημόριο. Οποιαδήποτε βλάβη είναι σε οπίσθιο τριτημόριο, είναι ύπτη μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Δεύτερον, προσέξτε πώς είναι εδώ πέρα. Η πρόσληψη δεν είναι ομοιογενής, είναι οδοντωτή. Προσέξτε πώς είναι ο υπέρηχος. Είναι εντελώς στρόγγυλος και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πρωτεϊνική κύστη. Ναι, αλλά όχι. Δείτε πώς αποθεί η περιεστιακή αντίδραση το λίπος γύρω-τριγύρω. Αυτό λοιπόν είναι ένα medullary basal light triple negative, κακός καρκίνος, έτσι. Επαναλαμβάνω, είναι οπίσθιο τριτημόριο, έχει άσχημη πρόσληψη σκιαγραφικού, δεν είναι ομαλή αυτή η περιφερική πρόσληψη και είναι στρόγγυλο στον υπέρηχο με απόθεση του λίπους. Αυτό σημαίνει επιβεβαίωση ιστολογική, δηλαδή είναι σχεδόν, και ειδικά σε μία μπράκα γυναίκα, είναι σχεδόν μονόδρομος. Να το έχουμε λοιπόν υπόψη μας και αυτός είναι ο λόγος που συχνά την πατάμε σε αυτού του είδους τις κακοήθειες. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, όπως είναι και οι οδηγίες του Ιουσώμα, να κάνουμε προεγκριτική διάγνωση, έτσι, core biopsy. Και δεύτερον, είναι σημαντικό, όταν βλέπουμε γυναίκα με τριπλά αρνητικό καρκίνο σε ηλικία κάτω από 60, NCCN guidelines, κάνουμε γονιδιακό έλεγχο. Αυτά είναι λίγο μονόδρομοι, αν θέλετε, είναι no-brainer, δηλαδή είναι αυτό, κάνουμε αυτό. End of story. Η HER2 positive, λιγότερο τρομακτική απεικονιστικά, αλλά εξίσου challenging. Οι HER2 βλάβες έχουν ασβεστώσεις, έχουν συνηθέστατα ασβεστώσεις, έτσι. Είναι συνηθέστατα πολυεστιακές, μάζα και μικροασβεστώσεις ή ασβεστώσεις μόνες τους. Συχνά έχουν και αυτές λεμφαδένες τη στιγμή της διάγνωσης και συχνά, όπως είπαμε, μπορεί να είναι τουλάχιστον διεστιακές. Πολύ συχνά έχουμε ενδιάμεσες των mass lesions, ενδιάμεσες πολύ αμβλυχρές προσλήψεις και γραφικού, που βασικά σε τι αντιστοιχούν, θα σας δείξω κατευθείαν τη μαστογραφία, αντιστοιχούν σε ασβεστώσεις. Αυτά είναι τα κλιπάκια μετά τις βιοψίες που κάναμε. Οι ασβεστώσεις λοιπόν στους HER2 όγκους μπορεί να είναι πολύ πιο εκτεταμένες από τη μάζα που θα δούμε στη μαστογραφία ή στη μαγνητική, και είναι χαρακτηριστικό της HER2 κατάταξης αυτό το πράγμα απεικονιστικά. Η RPR, σας πηγαίνω από τους πιο, αν θέλετε, επιθετικούς, στους λιγότερο επιθετικούς. Χαρακτηριστικά λοιπόν στους luminal όγκους έχουμε αυτά τα ακτινοτά, τα speculated όρια που βλέπουμε όλοι, με λίγο λιγότερη αγκίωση για τους luminal A, λίγο περισσότερη αγκίωση για τους luminal B, που είναι κατά τη πιο επιθετικές, πιο αντιπαθητικούλιδες, και συχνά μπορούμε να έχουμε μικροασβεστώσεις. Αυτό είναι ένα luminal A, το βλέπετε, το οποίο εδώ πέρα είναι αυτή η περιοχή διαταραχή αρχιτεκτονικής. Δεν θα δείτε ποτέ αυτή την εικόνα σε ένα triple negative. Δεν θα δείτε ποτέ αυτή την εικόνα σε ένα triple negative, το ξαναλέω, γιατί το pattern κυταρικού πολλαπλασιασμού είναι πιο έντονο, είναι πιο γρήγορο, δεν προλαβαίνουμε να έχουμε δεσμοπλαστική αντίδραση, ενώ εδώ έχουμε αυτή τη χαρακτηριστική ακτινοτή διαταραχή αρχιτεκτονικής. Ένας luminal B, αρκετά παρόμοιοι, δεν είναι εύκολο να τους ξεχωρίσουμε απεικονιστικά μεταξύ του luminal A και του luminal B, συνήθως η αγκίωση είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Και θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο, να συζητήσουμε για το τριπλά αρνητικό DCIS. Τώρα τι γίνεται, το τριπλά αρνητικό DCIS λίγο έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπαμε το DCIS. Είναι σπάνιο, βιολογικά είναι σημαντική βλάβη, δηλαδή είναι από τις βλάβες που θα εξελιχθούν σε κάτι. Θέλουμε να τις βρούμε, θέλουμε να τις βρούμε νωρίς, θέλουμε να τις θεραπεύσουμε καλά. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι συχνά δεν έχουν ασβεστώσεις. Άρα δεν μπορούμε να το δούμε στη μαστογραφία.
Αυτός είναι ένας λόγος που συχνά μας αρέσει να ασχολούμαστε με μαγνητική μαστογραφία σε προεγχειρητική βάση. Αυτή είναι μια γυναίκα που έχει μια ξεκάθαρη μάζα, όλα καλά, τη βιοψήσαμε, okay, σύμφωνη. Δείτε όμως το μαγνήτη, έχει μια γραμμοειδή πρόσληψη σκιαγραφικού που εκτείνεται σε 6 εκατοστά μπροστά από τη μάζα προς τη θηλή. Αυτή η γυναίκα δεν είχε καμία ασβέστρωση στη μαστογραφία της, okay. Και αυτή είναι μια διατομή του πόρου από αυτό το σημείο. Εδώ είναι η μάζα λοιπόν, εδώ είναι όλη αυτή η περιοχή. Δείτε πόσο καλά συσχετίζεται το μικροσκόπιο με το μαγνήτη και έχει ένα πάρα πολύ κακό ενσύ του βασικά. Τώρα, το θέμα της προηγητικής μαγνητικής μαστογραφίας είναι μια συζήτηση από μόνο του, οπότε δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που θέλω να ξέρουμε όμως είναι ότι το high grade non-calcified DCIS είναι ξεχωριστή οντότητα και πρέπει να την ξέρουμε. Μια αρνητική μαστογραφία για ασβεστώσεις δεν αποκλείει ένα συσχετισμό high grade NC του γύρω από τον καρκίνο που έχουμε. Εδώ είναι άλλη μια περίπτωση που τη δείχνει πάρα πολύ καλά η μαγνητική μαστογραφία. Και για να απαντήσω κατευθείαν την ερώτηση, αφού το DCIS δεν έχει νεοαγγείωση, πώς το βλέπουμε στο μαγνήτη. Το βλέπουμε στο μαγνήτη γιατί βασικά τα κακά DCIS, okay, έχουν πολύ αυξημένη δραστηριότητα προτεάσεων. Βασικά τρώνε τον αυλό και αυτό που βλέπουμε στο μαγνήτη είναι το γαδολίνιο που μπαίνει μέσα στον αυλό. Θέλω λοιπόν αυτό το πράγμα να το ξέρουμε και να το έχουμε υπόψη μας. Οπότε ναι, σε παλαιότερη συζήτηση για το αν κάνουμε υπερδιάγνωση του DCIS με τη μαστογραφία και τι κάνουμε στις καημένες γυναίκες που τις τρέχουμε στο χειρουργείο, βασικά φοβάμαι μήπως το biologically relevant DCIS δεν το βλέπουμε στη μαστογραφία και πρέπει να σκεφτούμε άλλες τεχνικές, αλλά αυτό είναι scope εκτός αυτής της κουβέντας της σημερινής. Το δεύτερο μοριακό κομμάτι που θέλω λίγο να συζητήσουμε, όχι μοριακό, ιστολογικό κομμάτι, γιατί συνήθως είναι luminal τα λοβιακά, είναι τα διηθητικά λοβιακά, μέχρι 9% των διηθητικών καρκίνων. Επίσης δύσκολα να τα δούμε απεικονιστικά, γιατί ακολουθούν το pattern ανάπτυξης του φυσιολογικού μαστού. Τους λείπει η εν λόγω Εκατερίν που κάνει τη σύνθεση μεταξύ των κετάρων και βασικά προωθούνται ελεύθερα, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο αναπτυξιακά, ακολουθώντας το αρχιτεκτονικό pattern του μαστού. Πολύ βοηθητική εξέταση μπορεί να είναι η τομοσύνθεση, αν την έχουμε σαν δυνατότητα, γιατί μας δείχνει τον τρόπο που έχουμε μια διαταραχή αρχιτεκτονικής, ακριβώς επειδή έχουμε ανάπτυξη λοβιακού καρκινώματος. Ποτέ να μην παραγνωρίζουμε τη σημασία της κλινικής εξέτασης, γιατί συχνά αυτές οι εικόνες είναι συλλαβητές. Άλλη μια φορά θα πω πόσο σημαντικό είναι να δουλεύουμε χέρι-χέρι με τους χειρουργούς μας. Και συχνά μπορεί να είναι ισοϊπογενή στον υπέρυπο. Εξού και η σημασία του να βάλουμε τον ντόπλερ, όπως είδαμε πριν. Μαγνητική μαστογραφία, τι θέλουμε στο local staging των λοβιακών καρκίνων, έτσι, τι θέλουμε πολύ, γιατί συχνότατα είναι multifocal και σε ένα ποσοστό 8 με 10% μπορεί να έχουμε και ετερόπλευρη εντόπιση σύγχρονη. Και θα σας τελειώσω λίγο με το λίγο έτσι πιο fancy κομμάτι των radiogenomics. Δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί και πάλι σας έδωσα πολλή πληροφορία. Αφορά βασικά το μαγνήτη. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο μαγνήτης, τι βλέπουμε στο μαγνήτη. Βλέπουμε το σήμα των pixels. Ωραία, αλλά αυτό το σήμα των pixels συσχετίζεται μοριακά με πληροφορία που υπάρχει στα κύτταρα του όγκου. Έχουμε βρει λοιπόν τρόπους με συγκεκριμένα software να συσχετίζουμε αυτό που βλέπουμε μοριακά με την πιθανότητα του να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους μοριακούς υπότυπους. Εδώ μπορούμε να έχουμε, επαναλαμβάνω, αν έχουμε τη δυνατότητα σε software, αλλά αυτά γίνονται όλο και πιο διαθέσιμα, μπορούμε να κάνουμε quantify τον τρόπο που ενισχύεται με το σκιαγραφικό αυτή η περιοχή, μπορούμε να κάνουμε quantify τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται αυτή η περιοχή στο diffusion και αυτά τα πράγματα το software μπορεί να μας τα συσχετίσει και να μας πει «OK, είναι πιθανότατα ένα luminal A». Και αυτό το επιβεβαιώνουμε γιατί βλέπουμε ότι έχουμε τη χαρακτηριστική speculated απεικόνηση. Είναι πιθανότατα ένα hair 2 και αυτό το βλέπουμε γιατί έχουμε το χαρακτηριστικό multifocal στην περιοχή. Ή είναι πιθανότατα ένα triple negative γιατί το βλέπετε. Αυτό είναι πάρα πολύ άγριο triple negative. Είναι μεν καλά περιγεγραμμένο με κεντρική νέκρωση και έχει όλη αυτή την πολύ άσχημη ανώμαλη δακτυλιοειδή πρόσληψη σκιαγραφικού. Χρήσιμο που μπορεί να είναι αυτό, στο μέλλον ενδεχομένως το να μας κατευθύνει σε περίπτωση προεγχειρητικής διάγνωσης από ποιο σημείο του όγκου να πάρουμε για να έχουμε τον, αν θέλετε,
πιο σημαντικό κομμάτι από την ετερογένεια του όγκου. Προς το παρόν παραμένει ακόμα σε ερευνητικό κομμάτι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Ήθελα όμως να τελειώσω την παρουσίαση μου αυτό, γιατί θα διαβάσετε ή θα δείτε πολλά πράγματα σε συνέδρια για αυτή την φάση του radiogenomics. Τελειώνοντας λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε διαφορετικές γονιδιακές υπογραφές που μας προσδιορίζουν διαφορετικούς μοριακούς υπότυπους και οι οποίοι συνηθέστατα, για να μην πω σχεδόν πάντα, δίνουν πολύ συγκεκριμένο pattern απεικόνησης. Είναι σημαντικό να το πούμε, σημαντικό να το σχολιάσουμε, σημαντικό να κάνουμε awareness πάνω σε αυτό. Η θεραπεία είναι διαφορετική, η ανταπόκριση στη θεραπεία είναι διαφορετική και η συνολική πρόγνωση είναι διαφορετική. Όπως είπα και πριν, πλέον κινούμαστε πάρα πολύ σε personalized προσέγγιση για τον καρκίνο του μαστού και ενδεχομένως τα radiogenomics στο μέλλον να μας δώσουν ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλετε, surrogate ανάλυση του τι μπορεί να συμβαίνει στους καρκίνους μέσα σε μοριακό επίπεδο. Αυτά για τους μοριακούς υπότυπους και ελπίζω να μην σας κούρασα ακόμα περισσότερο. Είδα τόσο ενδιαφέροντα, κυρία Ανασίου, που δεν νομίζω ότι κουράστηκε κανείς από εμάς που ασχολείται με το μαστό τουλάχιστον. Ήθελα ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει από όλα αυτά που είπατε. Είναι πόσο σημαντικό ο ακτινοδιαγνώστης που ασχολείται με το μαστό σήμερα να ξέρει καλά τις απεικονιστικές μεθόδους όλες, ώστε από την κάθε μια να βγάλει αυτό που πρέπει για να προχωρήσει τη διάγνωση. Ο κατακαιρματισμός είναι μια δολοφονία, αν θέλετε, της εξειδίκευσής μας, που δεν θα πρέπει να γίνεται πια. Κύριε Χατζόπουλε, σας ακούω. Φαντάζομαι ότι θα έχετε αρκετά πράγματα να σχολιάσετε και το περιμένω με ενδιαφέρον. Ξανά συγχαρητήρια. Μ' άρεσε επίσης η ομιλία σου πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει συσχετίσει τις ακτινολογικές εικόνες με τις ιστολογικές. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το κάνουμε στην Ελλάδα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε μεγάλους κύβους παραφήνης. Άλλη εικόνα της μαγνητικής. Έχεις δίκιο. Ναι, τα mega blocks δεν τα χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. Το έκανε σε κάποιες διαφάνειες και μ' άρεσε ιδιαίτερα. Το δεύτερο σχόλιο είναι... Όπως έκανα και τι άκουσα από τους παθολογανατόμους του Υγεία, που τους είπα, παιδιά, αν δεν κάνουμε large format, οι χειρουργοί δεν θα βοηθηθούν. Άμα πας και μου κόβεις έτσι, οι χειρουργοί δεν θα βοηθηθούν. Και αν δεν σας βοηθήσουμε, μετά θα έχετε θετικά όρια, μετά θα πρέπει να ξαναμπείτε. Δηλαδή, αλλά δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς είναι μια τεχνολογία την οποία δεν έχουμε στην Ελλάδα. Εμείς προσπαθήσαμε τουλάχιστον με μονομένα περιστατικά να το εφαρμόσουμε, αλλά στην τελική είναι κάτι δύσκολα εφαρμόσιμο. Εν πάση περιπτώσει, μου άρεσε σαν παρατήρηση. Το δεύτερο είναι ότι η εποχή σήμερα έχει δώσει απαντήσεις στον τριπλά αρνητικά και στον χέρτου θετικό όγκο, οπότε μπορώ να είμαι απόλυτα σύμφωνος για την χειρότερη πρόγνωση αυτών των ασθενών. Δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά... Λυπάμαι αν βγήκε ένα πολύ μαύρο μήνυμα. Δεν ήθελα. Προφανέστατα και έχουμε πολύ θεραπευτικά, πολύ ισχυρά θεραπευτικά εργαλεία, ειδικά ας πούμε όταν βγήκε το Herceptin, έκανε revolutionize όλη την αντιμετώπιση των χέρτου. Έχεις δίκιο. Ο λόγος που, απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο λόγος που ήμουν λίγο δραματική, ειδικά για τα triple negative, είναι για να γύρω υποψία, έτσι, να γύρω υποψία, γιατί βλέπουμε, ευτυχώς όχι συχνά, αλλά βλέπουμε νοαδενώματα που τελικά είναι triple negative. Και γι' αυτό γίνομαι λίγο δραματική. Είναι πιο δύσκολο αδιαχειρίσιμο. Είναι πιο δύσκολο, ας το πούμε, διαγνωστικά αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά, θεραπευτικά όχι, προφανέστατα. Και νομίζω ότι κάνουν και άνοσο τώρα στα triple negative προεγχειρητικά. Κάνουν κάτι. Υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις. Πολλά πράγματα. Ο δραματικός τόνος απευθυνόταν αποκλειστικά στους συναδέλφους ακτινολόγους. Να μην χαρακτηρίζουμε ελαίο Θεού, Bayrat's 3, μία βλάβη που δεν είναι Bayrat's 3. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα μήνα που θέλω να περάσω, το στρόγγυλο. Παιδιά, δεν είναι Bayrat's 3, εξορισμού. Προσοχή, μην παρεξηγηθώ. Δεν θέλω η οποιαδήποτε πρωτεϊνική κύστη να πάει να χαρακτηρίζεται ως τριπλά αρνητικός όγκος. Δεν λέμε αυτό το πράγμα, έτσι.
αλλά να προσέχουμε τη συνολική διαχείριση και γι' αυτό ξεκίνησα από το κομμάτι του υπερήφου, για να ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία του υπερήφου για να διαφοροδιαγνώσουμε το ένα από το άλλο. Προφανέστατα και δεν πεθαίνουν αυτές οι γυναίκες, έτσι. Λυπάμαι αν φάνηκε κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το δραματικό ήταν για να γύρω awareness για τα τρία προσυνέλη βασικά. Αυτό ήταν όλο. Το αλλά ξανά συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τι να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο ή κάποια άλλη πορεία ή whatever. Από τους διαδικτυακά παρακολουθούντες, κάποια ερώτηση. Δεν βλέπω πάντως να υπάρχει κάποιο σχόλιο σε chat ή κάτι, οπότε νομίζω είμαστε εντάξει. Ελπίζω να μην σας ζάλισα. Έχω την αίσθηση ότι πέρασα πάρα πολύ πληροφορία, πολύ κόμπα και λίγο με Αλεξάνδρα, τρόπο. Να είσαι σίγουρη ότι μόνο βεβαιότητα ότι πρέπει να μάθουμε καλά το αντικείμενό μας έχεις δώσει και δεν έχεις κουράσει καθόλου το ακροατήριο. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Να είστε καλά. Θερμά σε ευχαριστούμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε τις ευχαριστήρες. Για να πείτε ότι ευχαριστούμε, να δώσετε δύο πολύ καλές ομιλίες, μία με μια καθημερινότητα, αλλά την κάνατε τόσο πλούσια σε πληροφορία, που την καθημερινότητα μας πείσατε ότι δεν είναι τόσο καθημερινότητα. Και το δεύτερο, που ασφαλώς αγγίζει τα επόμενα θύματα που θα δούμε στις επόμενες χρόνια. Να σας πλουτίσετε με τις γνώσεις και με τον τρόπο που μας παρουσιάζετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Χατζόπουλο τον ευχαριστούμε διπλά, γιατί είναι μια παρέα τεχνολόγων και χαίρομαι που τον βλέπουμε σαν και καλά μέσα σε μια παρέα τεχνολόγων. Εμείς αισθανόμαστε καλά όταν έχουμε χειρουργούς συνεννοήσιμους και ανθρώπους που μπορούμε έτσι να νιώσουμε συμπληρωματικά στην δικιά τους προσπάθεια, που ίσως είναι και η τελική και η πιο σημαντική ίσως για την άρρωση. Ασφαλώς τον ευχαριστούμε και τον κύριο Χρυσογονίδη, που και συντόνισε και είναι γνωστό και το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός του στο ΜΑΤΟ. Το μήνυμα, πέρα από τα πολύ σημαντικά που υπόθηκαν, είναι ότι η εκτινολογία έχει γίνει μια τεράστια ειδικότητα. Οι γνώσεις που αφήνονται είναι πάρα πολλές. Η κλινική της σημασία είναι ιδιαίτερη. Και μόνο όταν δουλεύουμε κατά συστήματα, όπως καλή ώρα κάνει η κυρία Αθανασίου, είναι ενθουσιασμένη, ξέρει όλες τις μεθόδους του ΜΑΤΟ, παρακολουθεί τις εξελίξεις με λεπτομέρεια. Επομένως, μπορεί να είναι τελικά πάρα πολύ κλινικά χρήσιμη εξαιτίας της βαθιάς γνώσης, η οποία προκύπτει από τον εστιασμό. Γιατί η τεχνολογία είναι πια τόσο ευρεία σαν ειδικότητα, όπως τα έχει όλα, και αν δεν εστιαστεί ο καθένας μας σε κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να το γνωρίσει καλά, και αν δεν το γνωρίσει καλά, δεν μπορεί να είναι χρήσιμο. Επομένως, το ίδιο που κάνει και η χειρουργή πιο πριν, το ίδιο που κάνει και η παθολόγηση με τις εξειδικεύσεις, το ίδιο κάνουμε λοιπόν και εμείς στην τεχνολογία. Η εθνολογία του Μαστού είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, διότι στην Ελλάδα έχουμε πολλούς αναλογικά, όχι αριθμητικά πολλούς, αναλογικά πολλούς ακτινολόγους που ασχολούνται με το Μαστού και το ξέρουν και καλά. Επομένως, και αυτό το μήνυμα προς τους νεότερους είναι νομίζω σημαντικό. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος κάτι να προσθέσει, και στους Λέγκη και στους Λέγκη. Μόνο ευχαριστίες και στους δύο, και στον κύριο Χατζόπουλο και στην κυρία. Να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Όταν διάβασα, Αλεξάνδρα, το άθρο για την απεικόνιση των ιδιαίτερων μοριακών υποτύπων του καρκίνου μαστού, ένα από τα πρώτα ερωτήματα τα οποία είχα είναι πρακτικά πού αυτό βοηθάει. Ναι, κάποιον συνάδελφο. Το είπες κάπου. Θεωρώ, ας μου επιτραπεί λίγο έτσι επιγραμματικά να πω ότι θα βοηθούσε στο να μην αθώσεις, όπως πολύ ωραία το τόνισες, κάποια βλάβη κυστική εντός εισαγωγικών. Και το δεύτερο το οποίο θα βοηθούσε επίσης είναι ότι αν υποπτεύεσαι, παραδείγματος χάρη, μια χερθετική βλάβη απεικονιστικά, τότε καλό θα είναι ο ακτινοδιαγνώστης ή αυτό σε βάση περιπτώσει που θα ασχοληθεί διαγνωστικά με το περιστατικό να αποκλείσει πολυεστιακή εντόπιση, πολυκεντρική εντόπιση και ούτε καθεξής. Το ίδιο και δηλαδή, το συμπέρασμα, αν θέλεις, νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε. Φυσικά και σε ευχαριστώ και να σας ευχαριστήσω όλους και για την παρουσία σας και που με ανεχτήκατε μία ώρα. Και να πω άλλη μία φορά ότι
Αν θέλουμε να λογούμαστε ακτινολόγοι μαστού, δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν είμαστε χέρι-χέρι με το χειρουργό. Mm. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, αυτό το πράγμα. Και αυτός μας καθοδηγεί και εμείς τον, βοηθάμε. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή, πληροφοριών και φυσικά, δηλαδή, θέλουμε να έχουμε το καλύτερο για τις γυναίκες, έτσι, στην τελική, αυτό είναι το πρόβλημα. Ισχύς εν τι ενώσου. Συγγνώμη. Ισχύς εν τι ενώσου, λέω. Ναι, αυτό είναι, το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα και ευχαριστούμε και τους παρακολουθήσαντες τις ομιλίες αυτές. Καλό απόγευμα. Γεια σας.